Ρεβιέρα, θα έλεγα δυσκολία να κάνεις το μάθημα του Βίλου. Κύριο, καλή χρονιά σε όλους, καλή αγωνιστική χρονιά. Ένα ντέρμπι, ντέρμπι με τα όλα, θα έλεγα. Στην πρώτη μου δεν ήμασταν καλή. Δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε καλά, αλλά στη συνέχεια, στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω κάπου ισορροπήσαμε. Αλλά βρεθήκαμε πίσω στο σκορ γρήγορα, συνδυαστήκαμε, θα έλεγα. Και τελειώσει πολύ γύρω μου. Ήταν καλύτερη το νόμο. Και στο πρώτο νόμο και μεγάλο κομμάτι και στο δεύτερο. Ναι, θα έλεγα που πατάγε πιο καλά στο γήπεδο. Είμαστε λίγο αγχωμένοι λόγω πρεμιέρα, δεν ξέρω γιατί δεν πατάγαμε καλά στο γήπεδο. Αλλά ευτυχήσαμε να είμαστε καλύτεροι στι τελικέ προσπάθειε, πιο εύστοχοι και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Σαραμίρης, τώρα έχω τον παίκτη προπονητή, τον Θανάση Τσιξίδη. Θανάση, η εικόνα που έδειξε η ομάδα, ειδικά στο πρώτο μήνυμα, ήταν καταπληκτική, θα έλεγα. Είχε τρεις-τέσσερις ευκαιρίες που μπορούσε να εκδώσει το παιχνίδι, δεν το καταφέρατε. Το παιχνίδι γύρισε εκείνο με δύο, έτσι θα έλεγα, την επιθέση. Διαμαρτύρεστε και για τα γκολ. Την άποψή σου για το σημερινό μάτς. Καλά, άγχος πρεμιέρα. Κάθε παιχνίδι, όταν ξεκινάει το βλάσμα, το παιχνίδι το πρώτο είναι πάντοτε με ιδιαιτερότητες. Εμείς ήμασταν άτυχοι γιατί ξεκινήσαμε το πρώτο μας παιχνίδι με αρκετές ελλείψεις. Ελλείψεις οι οποίες ήταν από κύπελο κάποιες κόκκινες. Είναι ένα πολύ καλό μας παίκτης που μας βοήθησε λόγω δουλειάς. Εντάξει, όλα καλά. Δείχνουμε ότι έχουμε βάθος. Ότι τα παιδιά που έρχονται από πίσω, γιατί παίξαμε με 4-5 παιδιά το οποίο ήταν στο 98-99 το τερματοφύλακας μας. Δείχνουμε ότι κάνουμε μια πιο σωστή δουλειά. Χωρίς να παίζουμε για το αποτέλεσμα, γιατί δεν δείξαμε αυτό το παιχνίδι. Κυνηγήσαμε πάντα, δεν κλειστήκαμε. Προσπαθούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Και χρειαζόμαστε χρόνο και τις ευκαιρίες μας να τις κάνουμε γκολ. Δηλαδή, κάναμε πολλές ευκαιρίες, όπως και αυτή στα 90 τώρα, αν κυρίω να το κάνουμε πάλι το 2-2. Απειρία. Τώρα την απειρία, δηλαδή. Τρώμε ένα γκολ, τελικά το πρώτο. Αν σου βλέπω ότι είσαι ευχαριστημένο από την εικόνα του παιχνιδιού. Άσχετο το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι να προσπαθεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, μη κατοπικό παιδί. Δηλαδή να προσπαθήσει να δείξει δύο πραγματάκια. Αυτά τα πραγματάκια αν βγουν στο γήπεδο, έχει καλό. Αν και το αποτέλεσμα ακόμα καλύτερα. Εντάξει, θέλει υπομονή. Υπομονή. Από τον πάγκο και γενικότερα από την εφέδρα διαμαρτυρηθήκαν οι δεν ξέρω αν είσαι άποψη για τα γκολ που πέτυχε. Ναι. Εκεί λέω την απειρία μα, γιατί ο κύριο Σέγκο είναι εξαιρετικό διαιτητή για μένα, ο καλύτερο εδώ. Δείχνει πλεονέκτημα. Νομίζω ότι θα σου ρίξει πλεονέκτημα σε ένα φάουλ δικό μα έξι περιοχή. Και αφού στη συνέχεια τη φάση πέφτει το έξι μα, σταματάμε όλοι. Και τρώμε στην αντεπίθεση. Εντάξει, τώρα και φωνάξαμε για offside εκεί. Από τον πάγκο μα λένε ότι είναι καθαρό offside, τώρα τελείω δεν στεκόμαστε εκεί. Τελείωσε. Άμα μιλάμε για διευθυνσία, θα δει διαπληκτικό. Αν από εδώ και πέρα για την ανανέωση του Δήμου, χτίζεται ομάδα με μικρά παιδιά, με νέου παιδιά. Ναι, βέβαια. Έχετε μια πορεία καλό ποδοσφαιριστό. Έχουν και προβλήματα, βέβαια. Αυτά τα παιδιά. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα από τον Παλαξό. Έκανε μια εξαιρετική σέντρα και στο ποτήρι. Ναι, βέβαια. Στην κοινή παλιά. Έχουμε πολλά παιδάκια. Παιδάκια ποδοσφαιριστέ. Όλοι λογίζονται ποδοσφαιριστέ. Αλλά έχουμε πρόβλημα φέτο σε ποδοσφαιριστέ που δεν ήταν Ελλήνοι. Έχουμε δηλαδή ξέρει και εσύ το γνωστό πρόβλημα. Γνωστού 4-5 πολύ καλού ποδοσφαιριστέ. Ο Κορτιλέτη, ο Κοτριάδης ο ένας, ο Μπίλας, οι οποίοι είναι βασικοί για την ομάδα μας. Είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και δεν μπορούν να βοηθήσουν λόγω μαθηματική από τα συλλογικό. Ωραία, όλα καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό πρωτάθλημα.